Γεια σας παιδιά, τότε ο Χρήστος εδώ σε άλλο ένα νέο βιντεάκι. Έχουμε πολύ καιρό να ανεβάσουμε, αλλά τώρα θα δείξουμε πώς περάσαμε σε όλη την καραντίνα στο home gym. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Εδώ. Κλασικά πραγματάκια, παγκάκι, επικλινή, κατακλινή, οτιδήποτε. Ό,τι γουστάρει ο καθένας. Χειροποίητο, εγώ το έχω φτιάξει. Και πάμε στο rack, στα βασικά. Καταρχήν θέλω να πω, εδώ η κάμερα σε μένα, θέλω να πω ότι για έναν που κάνει powerlifting, το μόνο που χρειαζόταν στην καραντίνα ήταν μία μπάρα, σαν και αυτήν εδώ πέρα, μια 20 κιλή Φ50, ένα ράκ, ας πούμε, ή ορθοστάτες για να μπορεί να στηρίζει την μπάρα και έναν πάγκο, είτε επικλινή, είτε ίσιο, είτε οτιδήποτε, οριζόντιο. Λοιπόν, εγώ έχω 2-1, δηλαδή και παγκάκι εδώ πέρα, όπως έχουμε δείξει, το έχουμε κάνει special παγκάκι που ενώνεται δίπλα με το ράκ και άμα θέλουμε το βγάζουμε κιόλας στο παγκάκι για να κάνουμε καθίσματα κτλ. Οπότε αν κάνεις μόνο powerlifting, θες μόνο αυτά τα τρία για να κάνεις squat, bench και deadlift. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Μετά, έχουμε προμηθευτεί, εννοείται με πάτωμα καουτσούκ, 20 χιλιοστά. Έτσι εδώ να δείξουμε λίγο. Το έχουμε δείξει αυτό, έτσι. Ασχέλ, ας τις κόνες. Και δεντράκι. Δεντράκι, χειροποίητο το δικό μου και αυτό, εννοείται. Όλα ό,τι βλέπετε εδώ μέσα, εκτός από τα έτοιμα, είναι custom made by me. Δεν το συζητάμε. Κρατάει πολλά κιλά, εδώ έχουμε διάφορα κιλά, 20 κιλά, 10 κιλά, 5 κιλά. Σύνολα έχω καμιά 220. Rubber plates και δύο bumper που έχουμε εδώ πέρα για τις άρσεις. Λοιπόν, μετά, εδώ τους σαλτήρες μας να δείξουμε λίγο. Έχουμε κάποιους σαλτήρες, 14, ρυθμιζόμενους, δηλαδή 5, 10, μέχρι 15 κιλά μπορούμε να τους κάνουμε αυτούς. 22,5 δύο αλτήρες και όπως είχαμε πει τα δύο τερατάκια εδώ πέρα, τα αδερφάκια, ο 33 και ο 44, αυτός εδώ. Έχουμε αυτά εδώ τα δύο τα ζευγάρια εδώ. Είναι για lightweight baby καταστάσεις. Λοιπόν, μια στραβόμπαρα. Εδώ. Μια στραβόμπαρα. Διάφορες ασκήσεις, ξέρετε εσείς. Για χέρια, κοπηλατικές, πώς το λένε, γαλλικές ιστορίες, για ό,τι γουστάρει ο καθένας. Ένα πάγκο οριζόντιο, εδώ πέρα βλέπουμε, και αυτό κατασκευή δικιά μου, έτσι. Πιο πολύ το έκανα για γαλλικές να παίζω μπάλα, εδώ πέρα, ή για κάμψεις δικεφάλων, ας πούμε, για να έχω σαν ένα έξτρα, ας πούμε, σε σχέση με το παγκάκι, που δεν δίνει τόσο καλή κλίση 90 μοιρών και όχι τόσο ψηλά, αυτό είναι πιο χαμηλό για να στηρίζει την πλάτη. Πάμε στα πιο free weights, δίζυγο, έτσι, κάτσε λίγο να δείξουμε εδώ, όπως είπαμε, ωραία, δίζυγο, δικό μου εννοείται και αυτό, μην ρωτάτε τέτοια πράγματα, απλό, είναι για βυθίσεις, δηλαδή για στήθος, τρικέφαλα, ό,τι γουστάρουμε, και μονόζυγο. Λοιπόν, το μονόζυγο, τώρα τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Παίρνουμε την αλυσίδα μας, αυτήν εδώ, περνάμε εδώ πέρα και κρεμάμε και κάποια έξτρα κιλά, οπότε βάζουμε και ένα έξτρα βάρος, διότι το σωματικό μόνο δεν φτάνει, ας πούμε, τώρα. Όσο πιο προχωρημένος είσαι, τόσο πιο πολύ βάρος θέλεις. Κοπηλατική λαβή,
πολύ βασικό για πλάτη, διότι δεν έχουμε κάποια τροχαλία αυτή τη στιγμή, αν και έχω σκεφτεί να φτιάξω τροχαλία. Δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί ακόμα αυτό το μπατερδιέ και άμα θα πάει και του χρόνου, γιατί για φέτος δεν πήγαμε γυμναστήριο. Πού τη χρησιμοποιούμε την τροχαλία, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε εδώ στο μονόζυγο, εδώ έτσι, διάφορες έτσι αυτές τις επαναλήψεις, ή έχω κάνει και λαβίκο πλατικής εδώ πέρα. Λοιπόν, βάζουμε την μπάρα. Και βάραμε εδώ κοπλατική. Κλασική άσκηση, είναι σαν τιμπάρ. Έτσι, με κλειστή λαβή όμως. Εντάξει, ελεύθερα βάρη. Γενικά όλο το home gym στηρίζεται στα free weight. Διότι, εντάξει, προσωπικά δεν ήθελα να πάρω κάτι σε πολυμηχάνημα ελαφρύ τύπου, δηλαδή για σπίτι, διότι είναι για μένα δεν κάνει, ας πούμε. Και για 2-3 φιλαράκια που στάρουμε εδώ πέρα δεν μπορούμε να ασχοληθούμε τώρα με τέτοιες καταστάσεις. Αυτό ήταν το home gym. Έτσι πέρασε η καραντίνα με τα λίγα και τα πολλά. Τώρα πότε θα ανοίξουν, πότε δεν θα ανοίξουν, εντάξει, εμείς τη δουλειά μας εδώ τη βασική την κάνουμε, έτσι, δεν το συζητάμε. Το μόνο που λείπει για μένα είναι κάτι σε τροχαλία, για να μπορείς να δουλέψεις λίγο ακόμα κάποια πράγματα. Διαφορετικά, εγώ προσωπικά δεν κάνω κάτι παραπάνω στο γυμναστήριο, αυτό, απλά χρησιμοποιώ κάποιες τροχαλίες, ίσως και μια πρέσα, ας πούμε, και κάνα μηχάνημα παραπάνω για πόδια. Αλλά εντάξει, τα βασικά μπορούμε να τα καλύψουμε, πιστεύω, σε ένα 80-90% των ασκήσεων, δηλαδή, για να με λίγο φαντασία παραπάνω. Με αυτόν τον εξοπλισμό μπορείς να κάνεις όλο το σώμα όπως θες. Τώρα όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, σας είπα, το πιο βασικό που μπορεί να κάνει κάποιος είναι μπάρα, ράκ, ορθοστάτες και παγκάκι, το οποίο για μένα σαν σύνολο αυτά εδώ τα τρία μπορούν να το βγουν γύρω στα 5-6 εκατοστάρικα, μπορεί να βρει, ας πούμε, κάτι καλό για να φτιάξει αυτά τα τρία. Και εντάξει, θα χρειαστεί και ανάλογα πόσα κιλά θέλει προσωπικά, δηλαδή για τον εαυτό του, μπορεί να χρειαστεί άλλα 5 εκατοστάρικα. Τώρα, άμα το σκεφτούμε έτσι, δεν συμφέρει σαν επένδυση του home gym, γιατί σε άλλους τα 1000 ευρώ είναι 10 χρόνια συνδρομή. Ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Οπότε, home gym δεν κάνει όποιος και όποιος. Κάνει όποιος θέλει να κάνει και όποιος δεν μπορεί χωρίς γυμναστήριο, τέλος. Εγώ, επειδή δεν μπορούσα χωρίς γυμναστήριο, αποφάσισα να κάνω αυτό το πράγμα, το ξεκίνησα από πέρσι το Μάρτιο που είχαν κλείσει. Τώρα έχει περάσει ένας χρόνος και έχουμε φτάσει Μάιο. Τώρα που ανεβαίνει το βιντεάκι, λογικά σχεδόν Μάιο θα έχουμε. Και αυτά. Άμα έχετε κάποια ερώτηση, θέλετε να ρωτήσετε οτιδήποτε, γράψτε κάτω στο σχόλιο, κάντε like και subscribe στο κανάλι, άμα θέλετε, είπαμε, γιατί δεν βγάζουμε ό,τι να είναι. Θα βγάλουμε σε επόμενο βιντεάκι προπόνηση, για να δούμε και τι γίνεται λίγο, πώς πάνε τα gains σε σχέση με τα προηγούμενα στο γυμναστήριο. Και αυτά. Τα λέμε. Γεια σας.